Καλησπέρα σας. Καλή Κυριακή σε όλους. Είναι μια επικοινωνία την οποία δεν είχα προαναγγείλει, αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε καταρχήν να συζητήσουμε αρκετό καιρό και ήταν επιθυμία μου για την επόμενη ώρα τουλάχιστον να τα πούμε εδώ, να σχολιάσουμε με την απαραίτητη δική σας βοήθεια τις τελευταίες εξελίξεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι θέλετε, εννοείται. Μέσω της δικής σας συμμετοχής και των μηνυμάτων. Γνωρίζω έτσι κι αλλιώς ότι λόγω του ότι δεν προαναγγείλαμε την εκπομπή και είναι για Κυριακή απογευματάκι, μεσημεράκι, θα είναι περιορισμένη η συμμετοχή, αλλά έτσι κι αλλιώς αρκετοί φίλοι θα δείτε στη συνέχεια το βίντεο ή τις επόμενες ημέρες και ελπίζω να γίνετε έτσι σοφότεροι σε ορισμένα πράγματα, ενώ όχι από τη δική μου την πλευρά, η συζήτηση που θα κάνουμε να είναι επικοδομητική. Λοιπόν, σίγουρα το θέμα της ημέρας αφορά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και τη διαφαινόμενη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Hoffenheim για την απόκτησή του. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και στη συνέχεια θα συζητήσουμε κάθε περίπτωση όπως εσείς το επιθυμείτε ξεχωριστά. Δηλαδή, το πάμε κατά περίπτωση. Αρχικά, όπως και εσείς το αφουγκράζεστε, φαντάζομαι, υπάρχει μία λάθος βάση στην όλη συζήτηση που γίνεται με τα γραφικά στην ομάδα. Και τι εννοώ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με αλφαγιώτα, ως άλοθη ή ως επιχείρημα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό μιας ομάδας η οποία έχει πάρει το κύπελλο στην Ελλάδα, η περιβόητη ισορροπία στα αποδυτήρια. Ακόμα και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, διότι το έχει ζήσει ως παίκτης, φαντάζομαι αυτό, και ως προπονητής, στις ομάδες του, ποτέ όλοι δεν αμείβονταν το ίσο και, η ίδια στο ίσο. Και προς Θεού δεν είναι μορφή για τον προπονητή αυτό. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Είναι όμως μία δικαιολογία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως και με βρίσκει απέναντι διότι δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν υπήρξε ομάδα όπου ήταν προπονητής ο κύριος Γιωβάνοβιτς, όπου ένας παίκτης έπαιρνε 2 δραχμές και ο άλλος 4. Δεν κλήθηκε ποτέ ξανά στην καριέρα του ο κύριος Γιωβάνοβιτς να διαχειριστεί ένα τέτοιο budget. Δηλαδή, αν έρθει αύριο το πρωί ο Καβάνι που συζητούσαμε για πλάκα την επομένη του κυπέλου, λέγοντας ότι είναι επιθυμία δική μου, ας πούμε, να έρθει και έγινε και είδηση εκ των υστέρων, θα πει ο Κότσιρας γιατί ο Καβάνι παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο και εγώ παίρνω 200.000. Σε καμία περίπτωση, σε κάθε δουλειά, κάθε εργοδότης πρέπει να κοστολογεί τον εργαζόμενο ανάλογα με το ποιος είναι, τι μπορεί να του προσφέρει και αν μπορεί να του φέρει τα χρήματα του πίσω. Αν ο Παναθηναϊκός, και το λέω επειδή δεν το γνωρίζω και κυρίως επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει αυτήν την θεωρία. Δεν το πιστεύω. Ξεκάθαρα το λέω. Αν ο Παναθηναϊκός μπει σε αυτή τη στενοπό, όπου δεν πρέπει να δώσω 1,2 για επιθετικό γιατί θα διαμαρτυρηθεί ο Ιωαννίδης, λέω τυχαία που το παιδί δεν πρόκειται να το κάνει, εννοείται, είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει, απλά τον αναφέρω τυχαία, τότε μάλλον ορισμένοι αναζητούν άλοθη για τις μεταγραφικές αστοχίες ή το έλλειμμα καλών μεταγραφών που θα γίνει στην ομάδα. Αυτό για μένα είναι μια βάση συζήτησης που δεν μπορώ να το ακούω. Τι πάει να πει ισορροπία στα αποδυτήρια. Δηλαδή θα δουλέψει ένα μέσο ο Γκαραγκάνης με τον Διακογιάννη και ο Διακογιάννης θα παίρνει τα ίδια με τον Καραγκάνη για να μην διαταραχθεί το μέσο. Μα είμαστε σοβαροί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Δεν τολμώ να πιστέψω ότι ο coach Γιωβάνοβιτς έχει τέτοια θεωρία. Από εκεί και πέρα, για να μην καταστροφολογούμε, πάντα όταν φεύγει από ένας παίκτης από μια ομάδα, που στο κάτω-κάτω δεν ήταν δικός μας, δεν ήταν του Παναθηναϊκού ο Γκατσίνοβιτς, ήρθε δανεικός χωρίς καν ρήτρα αγοράς. Πάντα θα αξιολογηθεί. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και δεν θέλω να νευριάσετε με αυτό, παιδιά. Είναι πραγματικότητα. Θα αξιολογηθεί η απώλειά του σύμφωνα με τον αντικαταστάτη του. Αν φέρεις έναν καλύτερο από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα αποδειχθεί καλύτερος, σαφέστατα δεν θα έχει πληγεί η ομάδα. Αν όμως φέρεις έναν παίκτη ο οποίος δεν θα είναι αντάξιος του Γκατσίνοβιτς, τότε θα έχεις κάνει λάθος.
Για να πάμε στον Κατσίνοβιτς. Για μένα είναι ο παίκτης ο οποίος μεταμόρφωσε την εικόνα του Παναθηναϊκού από τον Ιανουάριο. Ναι, τα στατιστικά του δεν είναι εντυπωσιακά. Τρεις ασίστ νομίζω. Ναι, δεν σκοράρει εύκολα. Ισχύει. Όμως η ενέργεια, τα μέτρα με την μπάλα, η εκρηκτικότητα, η ζωντάνια που έδωσε και το πώς κούμπωσε λόγω προπονητή βέβαια με την ομάδα, νομίζω ότι θα λείψουν. Και υπό αυτές τις συνθήκες, και επειδή ο Γιωβάνοβιτς τον έφερε, και θέλω να πιστεύω ότι και ο Γιωβάνοβιτς ήθελε να παραμείνει έστω με ένα πιο χαμηλό ποσό, χωρίς η ομάδα ας πούμε, να καταξοδευτεί. Τώρα μιλάμε λες και είμαστε στην τσέπη του Αλαφούζου, αλλά προσπαθώ να τα πω όσο πιο νόστιμα γίνεται, υπό την έννοια για να σταθείτε στην ουσία των πραγμάτων και όχι σε κάτι, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ορισμένοι επιτίδιοι που κόβουν βιντεάκια. Και βέβαια σήμερα το έχουν βουλώσει όπως το έχουν βουλώσει και μετά την ανακοίνωση της θύρας 13. Γενικά έχουν άλλα πράγματα στο στόμα τους αυτή την περίοδο. Αλλά κόβουν ένα βιντεάκι 10 δευτερολέπτων και λένε ο Γκαραγκάνης είπε αυτό. Γι' αυτό τα λέω αναλυτικά, έτσι ώστε να καταλάβετε την ουσία της τοποθέτησής μου και όχι μεμονωμένα 10 δευτερόλεπτα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι απώλεια το ότι δεν μένει. Όπως είναι απώλεια αν θα συνέχιζε στη Χόφενχάιμ ή όπως αν πήγαινε δανεικός στην Καρλσρούη, λέω τώρα. Το ότι πάει στην ΑΕΚ το κάνει χειρότερο υπό την έννοια ότι έρχεται, ότι επιλέγει και ο ίδιος και η ομάδα του και ότι μια ομάδα η οποία δεν είναι καν στην Ευρώπη πληρώνει αυτά τα χρήματα έτσι ώστε να ενισχυθεί ρεαλιστικά με έναν παίκτη. Δεν θα σταθώ στην κακή παράδοση που έχει η ΑΕΚ. Παιδιά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Αυτά που στέλνετε τώρα δεν θα προλάβουν να διαβαστούν. Οπότε, όσοι τα έχετε στείλει, μόλις ανοίξω τα μηνύματα, ξαναστείλτε τα για να τα διαβάσουμε. Γιατί θα πάνε χαμένα, θα τα διαβάσω εκ των υστέρων. Και σταματήστε να στέλνετε για 5 λεπτά και να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Και στη συνέχεια κουβεντιάζουμε με μεγάλη μου χαρά. Έχουμε τουλάχιστον μία ώρα μπροστά μας. Λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν σε μία ανταγωνίστρια ομάδα και ο Παναθηναϊκός θα τον βρει μπροστά του. Κανένας κόσμος δεν τελειώνει στον Κατσίνοβιτς. Το ζήτημα αυτό που καλούμαστε να κρίνουμε όλοι είναι αν υπάρχει μια στρατηγική σκέψη σε αυτήν την ομάδα. Ελείψη τεχνικού διευθυντή ενός ή αθλητικού διευθυντή. Κάνω αυτές τις συζητήσεις στο ραδιόφωνο τις τελευταίες μέρες με φίλους Παναθηναϊκούς, αλλά μαζί τα έχουμε πει μόνο μέσω post, γι' αυτό και θέλω να γίνει αναλυτικά αυτή η κουβέντα. Σεβόμενος απόλυτα ότι ο κόουτς Γιωβάνοβιτς δεν θέλει αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, διευθυντή ποδοσφαίρου, πείτε τον όπως θέλετε. Τον τίτλο τον αφήνω σε εσάς. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ας μην είναι ποδοσφαιράνθρωπος, ας μην είναι ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ή ας μην είναι ο Ντρεωσή, ή ας μην είναι οποιοδήποτε, ο οποίος να έχει γνώση της αγοράς, της ποδοσφαιρικής αγοράς, να γνωρίζει αγγλικά έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνεί, και να μην είναι επιφορτισμένος ο προπονητής ή κάποιος συνεργάτης του ώστε να, ή ο σκάουτερ. Για να κλείνει μεταγραφές. Να μπορεί ο άνθρωπος αυτός λοιπόν να χειρίζεται τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Και γιατί το λέω. Πέρσι ο Παναθηναϊκός τέτοιο καιρό είχε μια πρόταση από την Αλτάη ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον Χατζηγιοβάνι. Ήθελε 1,5. Ο Χατζηγιοβάνης δεν πήγε ποτέ στην Αλτάη και έφυγε φέτος το καλοκαίρι ελεύθερος. Ο Παναθηναϊκός βγήκε κερδισμένος από αυτό με τον Χατζηγιοβάνι να μην προσφέρει τίποτα στη σεζόν που πέρασε. Όχι. Άρα έχουμε μία μεταγραφική αστοχία, μία λέω εγώ, πέρσι. Πέρσι ο Παναθηναϊκός έδωσε 50.000 ευρώ τον Περέα στον Πας Γιάννενα, κρατώντας ένα ποσοστό μεταπόλησης και φέτος διαβάζω ότι ο Πας θέλει 2,5-3 εκατομμύρια για τον Περέα. Είναι αυτή μία επιτυχημένη κίνηση? Όχι. Έρχεται η ΑΛΦΑΤΕΧ, θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια, μέσω του ατζέντη του παίκτη, μέσω του ατζέντη του Βέλεφ, και παίρνει για πλάκα και σε μορφή περιπάτου έναν βασικό παίκτη του Παναθηναϊκού. Αυτό πρέπει να περάσει έτσι. Έρχεται η ΑΕΚ και παίρνει τον Γκατσίνοβιτς, μιλώντας απευθείας με τη Χόφενχάιμ, με τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά φαντάζομαι, να αγνοεί αυτό που είχα πει πριν 3 εβδομάδες στο ραδιόφωνο και μάλιστα οι παρουσιαστές της εκπομπής γέλασαν λίγο, γιατί ίσως να μην κατάλαβαν τι εννοώ. Μου λένε με τον Γκατσίνοβιτς τι γίνεται και λέω έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Τσούμπερ και τον Γεύτιτς, τον παίκτη που έφυγε από την ΑΕΚ, αλλά και τον Τσούμπερ ο οποίος επέκτηνε. Με πολύ καλή πρόσβαση στη γερμανική αγορά, πιστεύετε ότι δεν θα ενδιαφερθεί η ΑΕΚ κάποια στιγμή? Οι συνάδελφοι δεν ξέρω αν το κατάλαβαν 100%, αλλά μετά από 3 εβδομάδες έγινε το σημερινό. Ο Τσούμπερ και ο Γεύτιτς που κάνουν δουλειές η ΑΕΚ έχουν την εκπροσώπηση του Γκατσίνοβιτς.
Λοιπόν, απλά πράγματα. Ένας τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται. Στην περίπτωση του Γκατσίνοβιτς, ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που τον έφερε, χωρίς να έχει μία ρήτρα, έστω μικρή να οριστεί, έστω μεγάλη να υπάρχει μία ρήτρα, ένας διάβλος, ώστε πρώτα θα μιλήσουμε με τον Παναθηναϊκό και μετά θα μιλήσουμε με άλλη ομάδα. Ή αν ο Παναθηναϊκός που δεν θα τα έδινε και πάλι τα λεφτά, θα έδινε τα 2 εκατομμύρια της ρήτρας, θα μπορούσε να έχει πάρει τον παίκτη από την επομένη του κυπέλου. Όταν λοιπόν έρχεται αυτός ο παίκτης έτσι, ο Παναθηναϊκός, όλοι εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τον θεωρούμε ως απώλεια γιατί ποτέ δεν άνοιξε στον Παναθηναϊκό. Ήρθε να παίξει ως δανεικός για 6 μήνες και να φύγει. Το αρνητικό είναι που πηγαίνει στην ΑΕΚ και δεν με ενδιαφέρει αν έπιασε ο Χούλτη, αν δεν έπιασε ο Χούλτη, αν δεν έπιασε ο Ινσούα στην ΑΕΚ. Δεν έπιασαν. Ή τέλος πάντων για πόσους παίκτες στο παρελθόν του Παναθηναϊκού είχε ενδιαφερθεί η ΑΕΚ και με τον Διαμαντόπουλο και επί Ουζουνίδη κτλ. Δεν με αφορά αυτό. Η ΑΕΚ καλά κάνει, κοιτάζει να δυναμώσει την ομάδα της. Το θέμα είναι, υπάρχει μια στρατηγική στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, να υπάρχει ρε παιδί μου ένας μπούσουλας, ένα pattern, πώς το λένε, μια πεπατημένη οδός, ώστε να ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός κινείται έτσι. Λέτε πολύ ότι έχει δημιουργηθεί, και είναι σωστό αυτό που λέτε, μια αριθμητική ανισορροπία στη μεσαία γραμμή. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός το χειμώνα είπε όχι σε 600.000 πρόταση για τον Μαουρίσιο από την Ντάμπ, νομίζω, και ο Μαουρίσιο νομίζω τώρα πηγαίνει στην Αλ Νάσερ ως ελεύθερος. Έχασε λεφτά και από εκεί από έναν παίκτη που, ξέρετε τι είπε, τελειώνει το πρωτάθλημα, θα φύγω, θα πάω να κάνω την μπάζα μου. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, έχει οικογένεια. Ο Παναθηναϊκός πετάει λεφτά, διαρκώς πετάει λεφτά. Και από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να πάει σε αυτό το μοτίβο των εσόδων-εξόδων που είναι και της μοδός, δεν μπορεί να δώσει λεφτά από τη στιγμή που δεν παίρνει λεφτά. Εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα τίποτα αν έφυγε ο Μαουρίσιο το χειμώνα. Και ο Μαουρίσιο ξέραμε ότι θα φύγει, δεν είναι αριθμητική απώλεια. Με τον Βηγιαφάνης ξέρουμε πως έχει κατάσταση, αν και εδώ νομίζω ότι θα υπάρξει μια μεταστροφή σκηνικού μετά τα τελευταία δεδομένα και δεν το αποκλείω δηλαδή να γίνει μια πρόταση παραμονής στον Βηγιαφάνης, διότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αναζητεί τρεις τουλάχιστον μέσους. Κανένας Παναθηναϊκός δεν τελειώνει και δεν αρχίζει στον Γκατσίνοβιτς. Όταν σταμάτησε ο Βαζέχα την μπάλα, έλεγα ότι θα βρούμε πάλι επιθετικό που να βάζει έτσι γκολ. Όταν σταμάτησε ο Σαραβάκος στο ποδόσφαιρο, έλεγα τι θα γίνει ο Παναθηναϊκός τώρα, βέβαια σε πιο μικρή ηλικία. Φεύγει ο Γκατσίνοβιτς, που όταν ήρθε ο Γκατσίνοβιτς δεν τον ήξερε κανείς εδώ και κράζανε και λέγανε κάποιοι με τον Γκατσίνοβιτς δεν πας πουθενά κτλ. Και ο παίκτης αποδείχθηκε ότι βοήθησε και ήταν πολύτιμος. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να υπάρξει, δεν ξέρω, ένα μεταγραφικό ντεμαράζ ενίσχυσης. Διότι σήμερα η ομάδα, νομίζω φτάνει σε λίγη ώρα στο πλοίο, αν δεν έχει φτάσει ήδη, αρχίζει ουσιαστικά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της μέχρι την Παρασκευή, 1η Ιουλίου, και στη συνέχεια στις 5 θα φύγει για την Αυστρία. Με τον Αγιούμπ να φεύγει για τη Φορτούνα Σιτάρντ, να ανεβαίνει ο Φρόκου ενδεχομένως, ο Μπιλάλ και ο Κρυπαράκος από την ΚΑΠΑ 19 και τον Παναθηναϊκό Β, και για να τους δύο coach, αλλά και για να βγαίνουν οι προπονήσεις. Πρέπει να έρθει stopper, πρέπει να έρθει half άμεσα και επιτέλους πρέπει να έρθει φορ. Όλα αυτά που ακούω να μην έρθει φορ για να μην χαλάσουν οι ισορροπίες, αν ο Παναθηναϊκός, εγώ θα πω κάτι το οποίο έρχεται κόντρα σε αυτά που λέω, κόντρα σε αυτά που πιστεύω, για να δείξω το μέγεθος του προβλήματος. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει παίκτη του 1,5 εκατομμυρίου για φορ, η χρονιά θα είναι πάλι χαμένη. Τι εννοώ με αυτό, δεν με νοιάζει πόσα θα παίρνει ο άνθρωπος, η αξία του να είναι αυτή. Θέλει γκολτζή, θέλει σημείο αναφοράς, θέλει φορ. Πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο γιατί στέλνετε σοριδών τα μηνύματα και παρακαλώ και πάλι όσοι φίλοι τα έχουν στείλει μέχρι τώρα, ας κάνουμε ένα copy-paste να τα ξαναστείλουν έτσι ώστε να διαβάσω όσα παραπάνω μπορώ και να λύσω όσες παραπάνω απορίες μπορώ. Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν πιστεύω ότι θα έχουμε παραπάνω από 100 άτομα διότι δεν είχα προαναγγείλει το live και είστε ήδη 560 και σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Λάμπρο, πες αλήθειες και άσε αυτά που λες με, αλλά αφού έχουμε τόσα χρόνια και πάντα όταν πάμε να κάνουμε κάτι καλό έρχεται αυτός και τα χαλάει όλα. Δημήτρη μου, εγώ σου λέω τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Φυσικά, όταν κάτι δεν λειτουργεί καλά σε μια ομάδα, φταίει η διοίκηση ξεκάθαρα. Και εγώ φοβάμαι μην έχουμε την επανάληψη Ουασίμ Μπούι και του Μπερίσα του νέου Ζλάταν, αυτά που είδαμε το 2014. Να σου πω ότι δεν το φοβάμαι, σαφέστατα και το φοβάμαι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκεί. Εγώ μιλάω για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, για τον Αλαφούζο,
Ό,τι και να πω, ό,τι και να επαναλάβω θα είναι απολύτως λίγο και ελάχιστο. Προσπαθώ από το να αναμασίσουμε ό,τι έχουμε πει στο παρελθόν να δούμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Διότι η ομάδα έρχεται από μια χρονιά κυπέλου, παίζει 4 Αυγούστου μετά από 5 χρόνια αποκλεισμού εκ των έσω λόγω της διοίκησής της, παίζει ξανά στην Ευρώπη και πρέπει να μπει σε ομίλους. Αν δεν μπει ο Παναθηναϊκός σε ομίλους, είναι τεράστια αποτυχία στο conference. Ο Δημήτρης λέει ο Φορ θα έρθει Αύγουστο, σας το λέω από τώρα. Ο Νίκος λέει καλησπέρα από Μελβούρνη Λάμπρο, μια χαρά το πάει ο Γιωβάνοβιτς μέχρι τώρα. Φεύγουν παίκτες που δεν τρίβαμε και τα μάτια μας. Έδειξε καλό πρόσωπο ο Γκατσίνοβιτς, αλλά δεν αξίζει 2 εκατομμύρια για να τον αγοράσεις. Επιπλέον ο Βέλεθ δυναμικός, αλλά δεν είναι στόπερ για να χτυπήσεις πρωτάθλημα. Σιγά σιγά θα έρθουν αξιόλογοι παίκτες που έχω εμπιστοσύνη του Γιωβάνοβιτς, δεν είναι μυρωδιάς. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα Μανώλη. Δεν είναι θέμα προπονητή, θέμα καράφλα είναι που δεν βάζει λεφτά, λέει ο Παύλος για τον Αλαφούζο. Καλησπέρα Λάμπρο, εγώ βλέπω μια απίθανη κολυσιεργία και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Από πού να το πιάσουμε? Στο ποδόσφαιρο δεν κάνουμε μεταγραφές και η καραμέλα της διατήρησης του βασικού κορμού πάει. Πάλι καλά που κερδίσαμε και τον ένα γύρο στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ πάλι ούτε προπονητή δεν κλείσαμε. Πότε θα πάρουμε παίκτες? Και θέλουν και διαρκείας και οι δύο. Με εικόνες αποδόμησης δεν αγοράζει ο άλλος. Σαν σκεπτικό Νίκο μου, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Καλησπέρα, μίλα λίγο πιο δυνατά Λάμπρο, μεταβίας ακούγεσαι. Οκ, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε φόρμα κέντα, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, δεν θα το σχολιάσω. Είναι σίγουρο αυτό με την ΑΕΚ. Το έγραψε το Κίκερ και επιβεβαιώνεται από την Ελλάδα. Ο Αγιούπ θα πάει Δημήτρη στη Φορτούνα Σιτάρτ για να δοκιμαστεί. Καλησπέρα, Λάμπρο. Έχω πείσει στο Γιωβάνοβιτς. Περιμένω καλύτερα. Τα καλύτερα, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης. Λάμπρο, αίσθηση πληροφορία για προπονητή στο μπάσκετ, γράφει ο Μάνος. Όχι, ούτε αίσθηση έχω, ούτε πληροφορία. Μεγάλη ήττα από Αλαφούζο με Γκατσίνοβιτς, λέει ο Αλέκος. Καλησπέρα Λάμπρο, 2 εκατομμύρια αγορά και ένα στον παίκτη βρίσκεις καλύτερα. Τουλάχιστον θα τα έδινα για μπλάνκο. Πιστεύω ότι ο coach ξέρει, ο Αλαφούζος είναι απλά ανάξιος εμπιστοσύνης. Καλά, όταν μας παίρνει η ΑΕΚ δεν πήρε κανέναν παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Νίκ, το διευκρινίζω αυτό. Τον πήρε από τη Χοφενχάιμ, που ήταν μια ζωή μίζερη και από εκεί που μιλάγαμε για καλό κορμό και μιλούσαμε για μπάτζετ και ο Αλαφούζος από εκεί που λέγαμε θα βάλει, στο τέλος θα βγάλει κέρδος, λέει ο Νίκ. Ο άνθρωπος που άφησε και εμένα εκτός Ευρώπης στον Παναθηναϊκό είναι ο πρόεδρός του, αυτό τα λέει όλα. Εμπιστοσύνη στον στρατηγό Γιωβάνοβιτς, θα επιλέξει καλύτερους. Αυτός ανέδειξε τον Γκατσίνοβιτς από τα αζήτητα της Χοφενχάιμ. Ψυχραιμία, έχει δίκιο αυτό που λέει ο Στέλιος. Δεν είναι μόνο ότι έπιασε ο Γκατσίνοβιτς και μπορεί στην άκρη να μην πιάσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο τρόπος που χρησιμοποίησε ο Γιωβάνοβιτς τον Γκατσίνοβιτς, το ξέρει πιστεύω και ο ίδιος ο παίκτης, ήταν τέτοιος που κατάφερε να καμουφλάρει και να μακιγιάρει όλες τις αδυναμίες του, έτσι, ας πούμε το γεγονός ότι δεν έχει γκολ. Τον έβαλε ακριβώς η όλη κινησιολογία του, δείτε τον γκολ με τον Ολυμπιακό, το 1-0. Ο τρόπος που έσπαγε την άμυνα του αντιπάλου ενισχύοντας τον εξτρέμα από τα πλάγια, τον έκανε να φαίνεται σαν game changer σχεδόν σε κάθε παιχνίδι όσο άντεχε. Γιατί από το 60-65 και μετά πάντα έπεφτε η απόδοσή του. Αντρέας Τετέι από Κηφισιά για τρίτο φορ, μεγάλο ταλέντο, του χρόνου θα είναι πρώτο φορ. Εντάξει Δημήτρη, οκ. Γνώμη μου έπρεπε να πάρει μπλάνκο ακριβώς, αλλά έπρεπε και δεκάρι οπωσδήποτε. Μας βλέπουμε Ιωαννίδη. Κοιτάξτε, τώρα έχει για τη θέση του στόπερ, αλλά και για άλλες θέσεις, εξοικονομεί περίπου 1,1 μόνο και μόνο από τον Βέλεθ. Έχουν φύγει τα 600 του Μαουρίσιο, έχουν φύγει τα 600-700 του Βηγιαθάνιες που αν παραμείνει θα παραμείνουν πολύ λιγότερα. Έχουν φύγει συμβόλαια από τον Παναθηναϊκό. Αν αυτά τα χρήματα δεν επενδυθούν σε παίκτες πρώτης γραμμής, τότε θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη σεζόν που έρχεται. 4 Αυγούστου παίζουμε Ευρώπη, λέει ο Παύλος, χωρίς στόπερ, 3 χαφ, χωρίς εξτρέμ, χωρίς φορ. Βασικούς εξτρέμ έχουμε, αλλαγές δεν έχουμε. Πότε θα γίνουν οι μεταγραφές? 20 Ιουλίου. Και μετά θα βγαίνουν και θα λένε να αποκλειστούμε, έγιναν αργά οι μεταγραφές. Ειδικά φέτος που οι μεταγραφές θα κρατήσουν μέχρι 15 Σεπτέμβρη και η ελεύθερη μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και το Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός θα ενισχύεται. Και κορόιδευαν όταν αυτοί οι λίγοι που σας είπα, που κόβουν και ράβουν βίντεο μου και τα μοιράζουν από εδώ και από εκεί με 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα, αλλά τώρα δεν το κάνουν γιατί θα πρέπει να χτυπήσουν κάποιους φίλους τους και εκεί πονάει λίγο, που λένε ασυναρτησίες, από το δικό μου χώρο εννοώ. Έλεγα λοιπόν ότι κάνει αργά μεταγραφές ο Γιωβάνοβιτς και επειδή πήρε τον Λοντίγκιν και τον Γκάνεα, βγάλανε το post μου αυτό στο Twitter. Μίλαμε για κατωτέρα υποστάθμιση σε κάθε περίπτωση, αλλά μην παραξενευτείτε όπως είπε ο φίλος νωρίτερα να έρθει ο Φόρ τον Αύγουστο ή ακόμα να έρθουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές τον Σεπτέμβριο.
Ο Πάνος λέει, ο Βέλεθ ήρθε ελεύθερος από τον Άρη, πήρε περίπου 600.000 ευρώ για 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, φεύγει παίρνοντας πίσω τα χρήματα που πήρε από την ΠΑΕ και αφήνει και περίπου 250.000 ευρώ. Καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Κανονικό Παναθηναϊκό λένε και άμα δείτε το budget είναι σχεδόν ίδιο με τα έσοδα που έχει η ομάδα. Μετά τον σίγουρο αποκλεισμό από την Ευρώπη θα μας φέρουν ένα παίκτη από το πάνω ράφι με 1,5 εκατομμύριο και με σκληρές διαπραγματεύσεις 30 Αυγούστου να φανεί και λίγο θρίλερ η υπόθεση. Και ως γνωστό θα μιλάμε όλο το χειμώνα για αυτόν τον υπερπαίχτη βέβαια. Η διαφορά βαθμολογίας από τον Γαβρο θα είναι 15 σύν. Αλλά εμείς θα έχουμε αυτόν τον παιχταρά, πώς να το κάνουμε. Μην ξεχάσουμε το ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Καταρχήν, φίλε μου, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει και χαίρομαι και για την ταινία που βγήκε και για τα μπλουζάκια και για τα green jarback κτλ. Για μένα, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει όταν θα ξαναπαίξει ημιτελικό Champions League. Και θα έχει πετσώσει τον Άγιαξ στο πρώτο παιχνίδι και θα έρχεται το δεύτερο παιχνίδι που επειδή ο Άγιαξ θα είναι καλύτερος θα παίρνει την πρόκριση. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει όταν ξαναπαίξει τελικό Champions League όπως στο Wembley. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει όταν έρχεται η Juventus στο Βοτανικό, στο καινούριο μας γήπεδο θα παίζουμε από το 65 και μετά πασούλες έτσι ώστε να δείξουμε σεβασμό στη μεγάλη μας αντίπαλο. Όταν θα έρχεται η Μπαρτσελώνα και ο Παναθηναϊκός θα είναι το φαβορί, όχι η Μπαρτσελώνα. Για μένα σαν Λάμπρος, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει τότε. Οπότε καλά είναι τα green jarback. Ενδεχομένως για κάποιους που θέλουν τον Παναθηναϊκό εκεί να είναι στα μέτρα τους, για εμένα δεν είναι. Έτσι, και ούτε έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το Green Jarback και τα λοιπά. Εντάξει, το να πούμε ότι η ομάδα επιστρέφει σε ένα καλύτερο επίπεδο σχετικά με τα χάλια που είχε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω για οικονομικούς λόγους, ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά μιλάω σαν Λάμπρος για μένα πότε θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Αλλά επειδή η εποχή του Γιώργου και του Γιάννη Βαρδινογιάννη στο ποδόσφαιρο και του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ έχει περάσει ανεπιστρεπτή, νομίζω, καλό θα ήταν να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα. Όχι να απαιτούμε λιγότερα από την ομάδα που αγαπάμε και την ομάδα που μας μεγάλωσε, απλά να είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί. Για τους φίλους που τους επειδή πολλά μηνύματά σας είναι ίδια, ενώ αφορούν τα ίδια πράγματα, Βέλεθ Γκατσίνοβιτς κτλ. Να πω το εξής. Χωρίς να χρειάζεται να πω κάτι το οποίο να θεωρείται ίση απόσταση. Επειδή το κάνω πάντα. Καλό θα είναι το μεταγραφικό σχεδιασμό να τον κρίνουμε όταν αυτό θα τελειώσει. Ακόμα και αν έχει έρθει αποκλεισμός από την Ευρώπη, ακόμα και αν έχουμε αρχίσει το πρωτάθλημα με 3 ήττες. Έτσι. Να τον κρίνουμε τότε. Όταν θα τελειώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Μέχρι τώρα το πρόσημο είναι απολύτως αρνητικό. Μέχρι τώρα που μιλάμε όμως, μιλάμε είναι 26 Ιουλίου σήμερα. Μέχρι σήμερα το πρόσημο είναι αρνητικό. Εύχομαι στη συνέχεια όλα τα πράγματα να διορθωθούν, να αλλάξουν και να μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε παίκτες που θα καλύψουν αυτούς που έφυγαν και θα είναι ακόμα καλύτεροι. Πότε γίνεται η κλήρωση για το ευρωπαϊκό ματς, αρχές Ιουλίου, δεν θυμάμαι πάνω ημερομηνία, 4 και 11 Αυγούστου θα παίξουμε. Μέχρι στιγμής το καλοκαίρι μοιάζει 2014, ναι, με μπούρμπους και τα λοιπά. Μόνο επειδή είναι ο Ιβάν στον πάγκο, ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Μην το λες αυτό, Ορφέα, γιατί και τότε με τον Αναστασίου τα ίδια λέγανε. Και ο Αναστασίου ήταν mastermind και στρατηγός τότε. Μην τα λες αυτά. Μέχρι τώρα το καλοκαίρι όντως μοιάζει με 2014. Λάμπρο, αν δεν τον έπαιρνε η ΑΕΚ τον παίχτη, δεν θα σχολιότανε κανένα. Ας κάνουμε υπομονή. Πού πήγε το μήνυμα, γαμώτο. Ας κάνουμε υπομονή, ίσως πάρουμε καλύτερο στη θέση του Μιγιάτ, γράφει ο Στέλιος. Ναι, Στέλιο μου. Συγχαρητήρια, Λάμπρο, σήμερα τα είπες πραγματικά άψογα. Κουραστήκαμε να ακούμε τους ρεπόρτερ, σε εισαγωγικά, να μας ταΐζουν σανό. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας, φίλε μου. Εγώ αυτό που πιστεύω, λέω κάποιες φορές, πολλές φορές ενδεχομένως να κάνω λάθος. Κάποιες άλλες φορές λέω κάποια πράγματα σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι μετρημένα κουκιά. Και ξέρεις τι, το ψέμα γενικότερα έχει κοντά ποδάρια. Δεν σε πάει μακριά. Δεν μπορεί να σε πάει μακριά το ψέμα. Και τώρα ξέρω ότι διάφοροι επιτίδη θα κόψουν αυτό που λέω και θα μιλήσουν όπως ανεβάσανε χθες οι κατάπτυστοι αυτοί τύποι. Γι' αυτό που έλεγα το 2020 ότι μπορεί να αρχίσουν εργασίες στον Βοτανικό το 2021. Στέκονται, βλέπουν όλα τα βίντεο και στέκονται σε 10 δευτερόλεπτα που λέω. Αυτό που έλεγα τότε ήταν ακριβώς ο προγραμματισμός που είχαν γράψει κι άλλα ΜΜΕ. Ασχολούνται όμως με τον Καραγκάν γιατί η αποστολή τους πλέον είναι να σπηλώσουν το δικό μου όνομα. Δεν πειράζει. Πιστεύω ότι έχετε την ευθυκρισία πλέον και όλοι σας όσοι ακούτε είστε. Φτάσατε 560 άτομα εδώ πέρα χωρίς να έχω κάνει καμία ενημέρωση. Θα δούνε 10.000 το βίντεο στο YouTube και εδώ.
Και ακόμα και αυτό που εισέπραξε στο παιχνίδι του κυπέλου, που ήρθατε, γνωριστήκαμε, βγάλαμε φωτογραφίες κτλ. Ό,τι και να κάνουν, λογαριασμοί οι οποίοι φτιάχτηκαν μόνο και μόνο για να χτυπήσουν εμένα, και το λέω με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Πάν, του Τούνι, νομίζω, δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά εδώ είμαστε, θα προχωράμε και θα απαντάμε. Από εκεί και πέρα, για αυτό που είπες για τους ρεπόρτερ, είναι στη διακριτική σου ευχέρεια πάνω μου να ακούς, να διαβάζεις, να αξιολογείς και να πεις ότι δεν ακούω το Λάμπρο, γιατί ο Λάμπρος δεν μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέει, δεν τα λέει καλά, δεν έχει πληροφόρηση, δεν έχει κρίση, χίλια δυο. Ακούω το Γιώργο, ο οποίος είναι πολύ πολύ καλύτερος. Έτσι, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, παιδιά, αυτό. Ο Μανώλης, όχι ο Πάνος. Ο Μανώλης το έγραψε το μήνυμα αυτό. Επομένως, απλά δεν θέλω να συζητάμε εδώ το τι λένε άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε ό,τι θέλετε εσείς, σε συνάρτηση με αυτά που λέω εγώ. Όχι με αυτά που λέει κάποιος άλλος. Πάντως, χωρίς Γκατσίνοβιτς και καλό Βηγιαφάνιες, η ομάδα ήταν μέτρια. 560 άτομα καλοκαίρι, Κυριακή μεσημέρι με τη Μισή Αθηνά στις παραλίες. Να είσαι καλά, Γιαννάρα μου. Δεν μασάω, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Λάμπρο, και καλή Κυριακή. Η ενδεχόμενη αρπαγή Γκατσίνοβιτς δεν είναι αρπαγή, μάλλον, παιδιά. Δεν έχετε καταλάβει, μάλλον, τι συμβαίνει και μπερδεύεστε. Θα το ξαναεξηγήσουμε. Πιο πολύ, νομίζω, πονά την εικόνα τη ομάδα εξωαγωνιστικά σε επίπεδο δημιουργία αντιπώσεων και δευτερευόντω αγωνιστικά, όχι πώ θα μα χαλούσε η παραμονή του παίκτη. Εμπιστοσύνη στο Γιωβάνοβιτς και το πώ θα κρύψουμε τι αδυναμίες μα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Γκατσίνοβιτς δεν άνοιγε ποτέ στον Παναθηναϊκό. Δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο με την προοπτική ότι θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Επειδή όλοι είδαμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος βοήθησε πολύ την ομάδα και η ΠΑΕ το κατάλαβε αυτό, έκανε μια κίνηση για την ανανέωση του δανεισμού του Γκατσίνοβιτς. Η Χόφενχάιμ ήθελε να τον πουλήσει γιατί έχει συμβόλαιο νομίζω μέχρι το 2024. Ο Μπράιτεν Ράιτερ που πήγε είπε ότι θα τον δει, αλλά γνωρίζαμε ότι δεν υπολογίζεται. Και εκμεταλλεύτηκε και την εκπροσώπησή του που έχει καλές σχέσεις λόγω Τσούμπερ και Γεύτης με την ΑΕΚ και έγινε αυτό που έγινε, κάτι που επαναλαμβάνω το είχαμε σχεδόν προαναγγείλει. Ότι εγώ χωρίς να έχω πληροφόρηση, απλά το περίμενα. Αυτό είχα πει τότε και στο ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει αρπαγή του παίκτη. Η Χόφενχάιμ θέλει να τον πουλήσει, ο Παναθηναϊκός θέλει δανεισμό, του είπαν όχι, πήγε η ΑΕΚ, τον αγοράζει και έρχεται ο παίκτη. Μάνο μου, αυτή είναι η σειρά. Όπως και στην περίπτωση του Βέλεθ, δεν υπήρξε ποτέ πρόταση τη ΑΛΦΑΤΕΧ στον Παναθηναϊκό. Όλη η δουλειά έγινε μέσω του Αλβάρο Βιθκαίνο, του ατζέντη του Βέλεθ, ο οποίος πήρε ένα μπάτζετ μεγαλύτερο των 3 εκατομμυρίων για να κλείσει μεταγραφή. Ο ίδιος ο Βιθκαίνο πρότεινε στην ΑΛΦΑΤΕΧ την περίπτωση του Δόνη, γιατί ήξερε ότι, ότι ο Δόνης τον είχε επιλέξει στον Παναθηναϊκό από τον Νοέμβριο του 19, όταν θα μπορούσε να έχει κλείσει ο παίκτη με 200.000 και τον έκλεισε ο Τσάβι Ρόκα το Φεβρουάριο του 2020 με 100.000 παραπάνω. Ήξερε ότι ο Δόνης έχει καλή άποψη για τον Βέλεθ. Οι υπόλοιποι τέσσερι στόπερ που ήταν στο τραπέζι για την ΑΛΦΑΤΕΧ ήταν ένα δανεικό από την Αλαβέζ και παίκτες οι οποίοι είτε δεν πήγαιναν στα Εμμυράτα όσα και καλύτεροι από τον Βέλεθ, αλλά δεν πήγαιναν στα Εμμυράτα, ήταν ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ο Βέλεθ άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά στη λίστα τη ΦΑΤΕΧ. Στην αρχή έγινε μια χαμηλή πρόταση από τον ατζέντη του παίκτη. Ο προπονητή τη ΑΛΦΑΤΕΧ, ο Δόνης, ο αθλητικό διευθυντή και η διοίκηση συμφώνησαν αυτό. Δεν ήρθε κανένα Δόνης να πάρει κανέναν παίκτη, με λίγα λόγια. Απλά για να καταλάβετε, όπως και στον Κατσίνοβιτς, πώς λειτουργήσε το πράγμα. Από τη στιγμή που προτάθηκε, είχε να διαχειριστεί ο άνθρωπος ένα μπάτζετ 3,2. Δίνει 800 στον Παναθηναϊκό, 1,2 στον παίκτη. Και βγάζει και ο ίδιος μια πολύ δυνατή προμήθεια. Γιατί να χαλάσει μεταγραφή ο Βέλεθ, δικές του δόσεις συμβολέου τις πρώτες τις μετακύλησε για πίσω, έτσι ώστε να πάρει ο Παναθηναϊκός τα 800 τώρα και να μην χαλάσει η μεταγραφή. Έτσι έγινε η δουλειά. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ενδιαφέρον όμως του Δόνη για το Βέλεθ. Περίμενα, ήξερα ότι έχει ενδιαφερθεί για τον Χατζηγιοβάνι και τον έκοψε ο αθλητικός διευθυντής της ΦΑΤΕΧ και περίμενα να ασχοληθεί με το Διούδη. Δεν το αποκλείω να ασχοληθεί με το Διούδη. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί με τον Καρλίτος. Με τον Καρλίτος θα κάνει και χάρη άμα ασχοληθεί, για να τα λέμε όλα. Αλλά επειδή είδα και κάποια πράγματα που με ενόχλησαν πάρα πολύ και ειδικά η επίθεση στον Χρήστο Δόνη, τι δουλειά έχει ο Χρήστος Δόνης να του βρίσκουν την οικογένεια επειδή είναι ο πατέρας του προπονητή της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή έχουμε φτάσει στον Παναθηναϊκό να βρίζουμε Παναθηναϊκούς, να βρίζουμε παίκτες οι οποίοι είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Τη στιγμή που αν ερχόταν ο Τάσος Δόνης στον Παναθηναϊκό θα λέγαμε ότι έρχεται επειδή είναι ο Δόνης και τώρα που πάει ο Τάσος Δόνης στον ΠΑΟΚ δεν λέμε ότι παρακάμπτει
ο Σαββίδης το κακό παρελθόν που έχει με τον πατέρα του Τασουδόνη και τον παίρνει στην ομάδα επειδή έχει ένα προπονητή που θέλει να του κάνει το χατήρι διότι ο Λουτσέσκου τον ζήτησε τον Τασοδόν και δεν ξέρω αν θα κλείσει κιόλας. Απλά λέω, επειδή είπα και το όνομα προχθές στο ραδιόφωνο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και γενικά απαξιώνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον Παναθηναϊκό και το αντιπαθούμε. Και αποθεώνουμε πολλές φορές και βάζω όλους μας μέσα και τον εαυτό μου το τίποτα. Καλό θα είναι να μαθαίνουμε, θα μου πείτε, ορισμένοι γράφουν άλλα. Ωραία, ακούστε τους ορισμένους. Εγώ λέω τη δική μου αλήθεια. Μπορεί να μην είναι η πραγματική αλήθεια. Έτσι. Μπορεί να μην είναι καλή η πληροφόρησή μου. Έτσι. Παίζει και αυτό. Εγώ λέω τι ξέρω. Το τι ξέρω με την πραγματικότητα μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί και να απέχει. Έτσι. Αλλά ακούστε και την άλλη άποψη. Δεν χρειάζεται να βρίζουμε όλη τη μέρα και να μπαίνουμε στη διαδικασία να απαξιώνουμε ειδικά ανθρώπους. Έτσι. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο, ο Δόνης ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες και έφτασε κάποια στιγμή να κάθομαι δίπλα του και να του παίρνω συνέντευξη. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά. Είναι το παρελθόν. Είναι το παρελθόν. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Να απαξιώνουμε δηλαδή τα παιδικά μας χρόνια μόνο και μόνο επειδή δεν συμπαθούμε κάποιον. Και στο κάτω-κάτω, όσοι καλά κάνατε και βρήσατε τον Δόνη, θα υπερασπιστώ τον Δόνη, για να πάω και στην υπόθεση του Βέλεθ που ανέλησα. Τι ομάδα πήρε ο Δόνη το 18, το καταλαβαίνετε τώρα τι ομάδα πήρε. Τώρα σκεφτείτε, ο Παναθηναϊκός είναι Ντιρή College. Λειτουργούν όλα πολύ καλύτερα σε σχέση με το 18. Το 18, όταν ο Δόνης έπαιρνε τηλέφωνα για να κλείσει ξενοδοχεία, έτσι, και αναλάμβανε υποχρεώσεις οι οποίες δεν ήταν δικές του, ήταν καλός. Και όλος αυτός ο συρφετός που τώρα μιλάει για Παναθηναϊκές αναγεννήσεις, για Green Jar Back και κολοκύθια τούμπανα, έστελνε τον Παναθηναϊκό στη Super League 2. Γιατί τα ξεχνάμε ρε παιδιά όλα, γιατί η μνήμη μας είναι τόσο κοντή. Και πραγματικά δεν με νοιάζει για το Δόνι. Με νοιάζει όμως η αλήθεια, με νοιάζει η πραγματικότητα. Έτσι. Και στο Γιωβάνοβιτς θα κάνουμε κριτική, όταν κάτι δεν πάει καλά. Δεν κατάλαβα δηλαδή, είναι κάποιος το απειρόβλητο. Δεν κατάλαβα. Για ορισμένους πηγαίνει αυτό που δεν είναι και στην παρέα μας, απλά τα λέω εδώ για να ακουστούν. Για να ακουστούν εκεί που πρέπει. Δεν θέλει ο προπονητής τεχνικό διευθυντή. Δεν θέλει. Οκ. Okay. Είναι το σωστό. Όχι, δεν είναι. Θα γίνει κριτική στο Γιωβάνοβιτς. Να κάνουμε τώρα δηλαδή. Καμία ομάδα στον κόσμο δεν λειτουργεί χωρίς τεχνικό διευθυντή. Ποιος παίρνει τηλέφωνο. Ωραία. Άμα ρωτήσω λοιπόν τυχαία το λέω, τον Αντώνη. Τον Καραντονάκη. Έτσι. Ας πανηγυρίζουν να τον άραμο στις σελίδες της Άγκια, τον Κατσίνοβιτς, ας θυμηθούν τον Χουλ και τον Ινσούα. Αν σας ρωτήσω λοιπόν τώρα και κάνω ένα quiz. Έτσι. Με αντάλλαγμα 500.135.000 κάτω. Με δώρο. Ποιος κάνει μεταγραφές στον Παναθηναϊκό. Ποιος παίρνει τα τηλέφωνα. Τι θα μου απαντήσετε. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε. Το ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν θέλει τεχνικό διευθυντή, το σεβόμαστε. Απόλυτα. Το έχουμε σεβαστεί. Το ότι είναι το σωστό, δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, αφού δεν είναι. Όλες οι ομάδες έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι επιφορτισμένος με τη συγκεκριμένη δουλειά. Έστω και άγνωστο. Έστω και άγνωστο. Δεν μπορεί να παίρνει ο προπονητής στα τηλέφωνα ή ένας απλός υπάλληλος στην ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Μιχάλη από το Λονδίνο, τα φιλιά μου. Παιχταρά μου, Μάικλ Κέι. Το είδα το μήνυμα που έφυγε. Τι συζητάμε. Δεν είναι η ομάδα του χωριού μας. Λοιπόν, γεια σου Φίλιππε, γεια σου Ορφέα, γεια σου Νεκτάριε, φίλε μου, καλέ. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο φίλος μου ο Νεκτάριος ο Κουβάκης. Λάμπρο, δεν τα ξεχνάμε, απλά αυτά που λες ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ακούστε και την άλλη άποψη. Δεν λέω να ακούσετε τη συστημική ενημέρωση. Να την ασπαστείτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω μάθει να είμαι στο περιθώριο. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Στο περιθώριο του φαίνεστε. Γιατί στο περιθώριο, όπως λέει η στατιστική που βλέπω μπροστά μου, δεν είμαι. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Ακούστε και την άλλη άποψη, ρε παιδιά. Μπορεί κάτι που θα πει αυτός ο κόπανος ο Γκαραγκιάννης να είναι σωστό. Μία στο εκατομμύριο μπορεί να είναι σωστό. Ακούστε και την άλλη πλευρά. Και αυτά τα στρατιώτης, στρατηγός, η μάχη με τη Λαμία, η καλή κλήρωση με την αναγέννηση καρδίτσας κτλ. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σταματήσουν. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολα τα πράγματα και εγώ έκανα σαν μικρό παιδί στο τελικό του κυπέλου. Γι' αυτό ήθελα να πάω κερκίδα για να ξεμπουκώσω. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την αγάπη που έχετε και την αγάπη που νιώθετε.
Είναι, γι' αυτό επιμέναμε με το γήπεδο. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα από τη στιγμή που τελείωσε το παρελθόν. Δεν υπάρχουν Βαρδινογιάννηδες, δεν υπάρχουν Παύλος και Θανάσης. Πρέπει να τελειώσει το παρελθόν. Τέλος, πίσω και να χτιστεί καινούριο. Να χτιστεί μέλλον, έτσι ώστε μετά από 100 χρόνια να έχουν, όταν θα είμαστε εμείς σκόνη, να έχουν οι άνθρωποι τότε, οι Παναθηναϊκοί, τότε παρελθόν να μιλήσουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Με βάση αυτό λοιπόν, πολύ καλή δουλειά η ταινία χθες και την ανέβασα και την πρόβαλα για να τη δείτε. Γιατί θέλω να τη δείτε. Είναι μια στιγμή την οποία περιμέναμε 8 χρόνια να σηκώσει η ομάδα ένα τρόπαιο στο ποδόσφαιρο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, όμως εγώ αυτά τα αφιερώματα τα έβλεπα για τον Άγιαξ, για την Μπαρτσελώνα, για την Γιουβέντους, έτσι. Πήγαμε στην Κρακοβία με τη Βίσλα και μόλις πάμε να παραλάβουμε τις διαπιστεύσεις στην Κρακοβία με ένα φίλο που είχα πάει τότε για να δούμε το παιχνίδι, ούτε για δουλειά ούτε για τίποτα, κάναμε διακοπές. Μας βλέπει ο υπεύθυνος επικοινωνίας και λέει από την Ελλάδα Παναθηναϊκή και ελάτε να σας πάω στην μπουτίκ. Μας ξενάγησε ο υπεύθυνος τύπου της Βίσλα σε ένα κοντέινερ που ήταν η μπουτίκ της Βίσλα. Γιατί είμαστε Παναθηναϊκός. Γιατί ήμασταν από την Ελλάδα και ήμασταν Παναθηναϊκός. Μας έδωσε μπλούζες, θέλαμε να τα πληρώσουμε και δεν τα έπαιρνε. Μας έδωσε μπλούζες, μας έδωσε μπρελόκ, τα κρατάω ακόμα ενθύμιο μόνο και μόνο για να θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Εκείνος ήταν ο Παναθηναϊκός. Και εκείνος θα ξαναγίνει. Εκείνος θα ξαναγίνει. Και το επόμενο ντοκιμαντέρ εύχομαι να είναι ακόμα και για ευρωπαϊκό τρόπαιο. Γιατί η θέση του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς εκεί. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εδώ. Πήραμε κύπελλο Ελλάδος. Μπράβο. Δεν είναι να είναι ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός να φεύγει ο Γκατσίνοβιτς από την ομάδα που μια χαρά είναι το παιδί και εγώ στενοχωριέμαι που φεύγει γιατί τον θεωρούσα X factor από τη μέρα που ήρθε, Ιανουάριο με Μάιο. Έτσι. Και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Έχει σταματήσει ο Σαραβάκος, έχει σταματήσει ο Βαζέχα. Έχει σταματήσει οι παιχταράδες. Πέρασε ο Τζιμπρίλ και έφυγε. Ένα εκατομμύριο παίχτες. Σταμάτησαν το Μάζος για τους πιο παλιούς. Εγώ τους πρόλαβα. Έτσι. Θα σταθώ στον Κατσίνοβιτς ή επειδή φεύγει ο Φραν Δελεφ. Είμαστε σοβαροί. Πιστεύεις φίλε ότι έχουμε διαθέσιμα περισσότερα ευρώ εμείς από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ο Πάνος, α το λέει σε άλλον. Διαθέσιμα εμείς περισσότερα από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχουμε. Στο καλό σερβέ, η Πανά θα πάνε απ' όλα. Αλέξανδρε, δεν φταίει το παιδί. Δεν φταίει το παιδί. Σε καμία των περιπτώσεων. Είπε Θανάση Γιαννακόπουλο, θα πλύνει το στόμα σου καθαρά, σε ξεγράφω όλο μαλακίες λες, λέει ο Βασίλης. Τι κακό είπα για τον Παύλο. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός του Γιάννη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη και ο Παναθηναϊκός του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου τελείωσε. Αυτό είπα. Τι είπα για τον Παύλο. Τι είπα. Γιατί είπα για τον Θανάση. Οκ, λέω μαλακίες. Καλή συνέχεια, φίλε. 10 χρόνια χρυσές σελίδες Ιωάννη Αλαφούζου, λέει ο Ανδριανός. Ο Λεωνίδας, με συγχωρείτε. Καλησπέρα που έγινα. Λάμπρο, τι βλέπεις με καμπετσί. Το παιδί δοκιμάζεται. Έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Φαντάζομαι ότι στη θέση αυτή ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτη. Δεν ξέρω αν θα μείνει για εναλλακτική ο Αργύρης. Μπορεί να μείνει. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι ξέρει ο Λιβαθινός από διαπραγματεύσεις, μανατζερική κτλ. Όχι, ο Λιβαθινός το ξέρει. Ξέρει τη δουλειά αυτή. Η ομάδα εκεί θέλει άνθρωπο τεχνικό διευθυντή τεχνοκράτη μορφωμένο με εμπειρία σε αυτή τη θέση. Συμφωνώ και α μην είναι ποδοσφαίρα άνθρωπο. Λάμπρο, καλησπέρα. Θέλουμε 4 μέσους, έναν στόπερ, 4, 2 χάφ αριστερά και δεξιά γιατί έχουν φύγει σχεδόν σε όλε τι γραμμέ παίκτε. Πολλού δεν έβαλε. Θέλουμε 2 στόπερ καταρχήν, κατά την ταπεινή μου άποψη. Θέλουμε ένα 4, θέλουμε 3 χάφ σε πρώτη φάση και έναν εξτρέμ. Βρίζουν Δόνι, Γκούμα και γενικά όσου έχουν πει καλά λόγια για τον Βαρδινογιάννη. Δεν πειράζει, ο Γιαννάρα μα αξίζει, λέει ο Παύλο. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ 1-2 εκατομμύρια για τον Κατσίνοβιτ έχει και εμεί όχι. Για μένα είναι επικοινωνιακή ήττα τη ομάδα. Χάνουμε έναν παίκτη που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε. Τζον, φίλε μου Τζον Αγριτέλη, δεν θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Δεν θα έδινε κανεί 2 εκατομμύρια. Δεν θα έδινε ο Παναθηναϊκός 2 εκατομμύρια για τον Γκατσίνοβιτ. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, καλησπέρα. Κάνουν έργα στη λεωφόρο για στέγαστρο κτλ. Έχουν αρχίσει εργασίες. Είχαμε πει ότι θα τοποθετηθεί. Ο Μανώλης λέει: μια μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει και τεχνικό διευθυντή. Τι άλλο, τι άλλο.
Πες τα όταν λέω ότι όλοι αυτοί ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγαν από την ομάδα με βάση το μέγεθος και την ιστορία μας. Άκουσε να δεις Βασίλη, δεν κάνω κανέναν άγαλμα. Απλά αν ένα πράγμα έχω μάθει στη ζωή μου είναι να μην είμαι αχάριστος. Να μην είμαι αχάριστος. Όπως δεν λέω ότι είσαι εσύ, δεν γνωριζόμαστε, δεν σε ξέρω. Άλλωστε, Βασίλη, πρώτη φορά νομίζω στέλνεις εδώ. Έτσι. Δεν ξέρω, οπότε δεν μπορώ να σε κρίνω, δεν ξέρω την προσωπικότητά σου, δεν ξέρω τι εκφράζεις, δεν ξέρω τι άποψεις έχεις κτλ. Βλέπω όμως ένα παιδί που στέλνει με το όνομά του, γι' αυτό παρά το γεγονός ότι μου έκανες σκληρή κριτική, τη θεωρώ άδικη, εγώ θα σου απαντήσω. Δεν μπορώ την αδικία. Δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων. Δεν τον μπορώ. Γυρίζει το μάτι μου, θολώνω. Λέω πολλές φορές και πράγματα που δεν πρέπει. Έτσι. Δεν με νοιάζει ο Δόνης και δεν με νοιάζει κανένα, ούτε ο Γιωβάνοβιτς με νοιάζει. Ο Γιωβάνοβιτς σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Απλά πράγματα. Δεν είναι. Παναθηναϊκός όμως και το τριφύλι θα μείνουν εδώ. Γιώργο, δεν ξέρω πόσα διαρκές έχουν φύγει έως τώρα. Ξέρω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, ακόμα και από νέους, όταν βέβαια αυτό συνέβη πριν από 2 εβδομάδες. Γι' αυτό και η ΠΑΕ άνοιξε τη διάθεση για καινούριους κατόχους σχεδόν 2 εβδομάδες πριν από το κανονικό. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και υπήρχαν εκατοντάδες αιτήσεις. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό και να μην επηρεαστεί ο κόσμος από το γεγονός, γιατί η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη. Δείτε την ταινία που ετοίμασε η ΠΑΕ. Τι είπαν οι προπονητές. Λέει ο Γιωβάνοβιτς, σίγουρα λέει, η άβρα της Λεωφόρου είναι κάτι που μας αρέσει που παίζουμε εδώ. Και καλώς το είπε ο άνθρωπος, εννοείται. Η Λεωφόρος από κάποια στιγμή και μετά, οι περισσότεροι από εσάς, έστω ένα παιχνίδι θα πήγατε, ήταν γιορτή. Κάθε ματς ήταν γιορτή. Λέει, ήταν και ο κόσμος όμως που ερχότανε και ακόμα μας στήριξε ακόμα και σε κακά αποτελέσματα. Φυσικά. Φυσικά. Και συνέβη αυτό. Και έχει δίκιο ο προπονητής. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχετε την οικονομική δυνατότητα και τη διάθεση και το χρόνο να πάρετε διαρκείας, μην επηρεαστείτε από όλο αυτό που συμβαίνει με τα μεταγραφικά. Μην επηρεαστείτε. Κάντε αυτό που θέλετε, αυτό που λέει η ψυχούλα σας. Λοιπόν, με αυτά τα λεφτά Γκατσίνοβιτς, σε παρένθεση, λέει ο Γιώργης, παίρνουμε Κρυκόβια και πολύ ανώτερος παίκτης. Για στόπερ ποιοι ακούγονται, Λάμπρο? Ακούγονται, φίλε μου, αυτοί που είχαν γραφτεί πριν από 2 εβδομάδες, ο Μάγνουσον και ο Γκουστάβο. Δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος από τους δύο. Δεν έχω εγώ την ενημέρωση. Μπορεί να έρθει κάποιος από τους δύο. Εγώ δεν ξέρω να σας βοηθήσω. Ο Μανώλης λέει μόνο διαρκείας φέτος. Ο Βασίλης λέει είμαι 50 στεναχωρημένος. Α, είναι ο προηγούμενος Βασίλης. Βασίλη μου, είσαι και μεγάλος σε ηλικία. Μεγάλος. Εγώ είμαι 42. Είμαστε όριμοι πλέον. Δεν είσαι μεγάλος. Μια χαρά νεότατος είσαι. Αλλά εννοώ ότι έχει κατασταλάξει. Έχει δει πράγματα, έχει παραστάσει, έχει εμπειρίε. Έχει πήξει το μυαλό μα που λέμε. Όταν ήμασταν μικροί, όλοι μαλακίες κάναμε. Τώρα που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, έχουμε την εμπειρία του παρελθόντος. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Στα 43 είμαι εγώ. Καταλαβαίνω ότι στεναχωριέσαι και καταλαβαίνω ότι μπορείς να κάνεις και λάθος κρίση. Δεν με νοιάζει που είπες κάτι κακό για μένα. Με νοιάζει πρώτον που συμμετέχεις επώνυμα και το σέβομαι και το εκτιμώ απόλυτα. Στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Χατζόπουλο το λέω. Και από εκεί και πέρα κάθε άποψή σου είναι θεμητή. Απλά νομίζω ότι έκρινες αυτό που είπα λάθος. Και το ξαναλέω για να μην οι γνωστές κοπτοραπτούδες το κόψουν. Ο Παναθηναϊκός του Γιώργου και του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου τελείωσε. Είναι παρελθόν. Δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά κάτι τέτοιο. Τέτοια κατάσταση. Δεν λέω ότι ήταν καλή ή κακή. Τέτοια κατάσταση. Πρέπει να φτιάξουμε νέο μέλλον, λέει ο Βασίλη, γιατί μεγαλώνουμε, Βασίλη. Και ο κίνδυνο πλέον να μην προλάβουμε να ξαναδούμε τον Παναθηναϊκό που μα μεγάλωσε είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο ο κίνδυνο. Πώς το βλέπεις να πάει ο Κούρμπε στόπερ μόνιμα? Κοίταξε να δεις, Αλέξανδρε, ανοίγεις μια πολύ μεγάλη συζήτηση που νομίζω ότι είναι πολύ δικοδομητική να γίνει. Για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Ψήρα το λέω. Νομίζω ότι είναι η θέση που θα πρέπει να παίξει ο Κούρμπε. Πρέπει να γυρίσει στα στόπερ. Και λιγότερη καταπώνηση και την ξέρει τη θέση, ειδικά στην τριάδα. Έτσι, αν ο Παναθηναϊκός παίξει τριάδα. Είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική για να βρει και θέση στην ενδεκάδα ο αρχηγός, αν και φέτος είναι πολύ καλύτερα και τον είδα και στην Δανία και ευδιάθετο κτλ. Και πολύ χάρηκα που είδα τον Κούρμπε να χαμογελάει ξανά. Εμείς τα πήραμε ήδη, φίλε Λάμπρο, γεια σου Τζόρτζ. Δεν περιμένουμε ούτε μεταγραφές ούτε μας νοιάζει ποιος είναι η διοίκηση. Πάντα εκεί για το τριφύλι. Μπράβο Γιωργάρα μου. Αφού δεν δίνουμε 2 εκατομμύρια για Γκατσίνο, θα σας δώσουμε 200.000 για Άουσμαν και τέτοιου παίκτε για να γίνουμε Ιωνικός Τρίπολη ατρόμητος. Γιάννη μου, Κυριαλίδη Γιάννη, δεν είναι κακό να φέρει τον Άουσμαν. Δεν είναι καθόλου κακό. Μια χαρά παίχτη είναι. Ή το χύψει Άουσμαν. Πρέπει να έρθει όμω και ένα παίχτη με προσωπικότητα. Ο Γκατσίνοβιτ εδώ που ήρθε, έφυγε από τη Γερμανία για να σώσει την καριέρα του. Την έσωσε εδώ. Ήρθε εδώ γιατί είχε την προσωπικότητα ο ίδιο. Τον βοήθησε πάρα πολύ ο κόουτς. Και ήταν όλε οι συνθήκε υπέρ του. Επομένω,
ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων αυτός. Θέλουμε και παίκτες με προσωπικότητα, θέλουν να πω, που να έχουν την προσωπικότητα να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες. Αυτό. Εδώ που τα λέμε δεν έκαναν και οι άλλοι σπουδαίες μεταγραφές. Μέχρι τώρα πρέπει να κάνουν τον μπαμ επιθετικό Παναθηναϊκός είμαστε. Το ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε συμβόλαιο στον Καμπετσί μετά από τρία καλά μάτς είναι αστείο, λέει ο Ορφέας. Χωρίς τεχνικό διευθυντή ο Γιωβάνοβιτς πήγε τον Αποέλ στους 8 του Champions League. Ξέρει τι κάνει, λίγη πίστη και στήριξη. Κώστα μου, καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ λέω πώς λειτουργεί μια ομάδα στα δικά μου πρότυπα. Εννοείται ότι ο προπονητής, γι' αυτό προσωπικά, ναι, θα πω ότι διαφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι ακούστηκε κακή κουβέντα για τον Γιωβάνοβιτς, τουλάχιστον από αυτό εδώ το βήμα, όταν υπήρχαν άνθρωποι που σήμερα το παίζουν υπερασπιστές του και τον λέγανε γριά και καρβέλα. Έτσι, δεν ξεχάστηκαν αυτά, αυτές οι χιδεότητες, αυτές οι χιδεολογίες για προπονητή του Παναθηναϊκού. Όπως διέλυσε την ομαδάρα του Ζουνίδη που πήγαινε τρένο, το ίδιο θα κάνει και τώρα, γράφει ο Διονύσιος. 2 εκατομμύρια για Γκατσίνοβιτς ενώ δεν έχει φόρο ενδεκαδάτο, το πρόβλημά του είναι πώς πάει η ΑΕΚ. Ας πάρουμε καλό φόρο. Γκατσίνοβιτς φάνηκε και χάρη στο Γιωβάνοβιτς γιατί δεν είχαμε σωστό φόρο. Δεν έχει άδικο ο Παναγιώτης στη διατύπωσή του, δεν διαφωνώ. Να μην ξεχνάμε για το μέγεθος της ομάδας ότι ο εν ενεργεί αρχηγός της πρωταθλήτριας κόσμου Βραζιλίας ήταν αρχηγός της ομάδας μας. Σωστός. Και για Κολοτζιέτζια κλαίνε, μένει ελεύθερος από Σεντετιέν, λέει ο Light Traveler. Εντάξει, Βασίλη, από τη δική μου την πλευρά έχει λυθεί, δεν χρειάζεται να γυρίσουμε στο θέμα. Θα βρούμε καλύτερους, βρέ, μην αγχώνεστε. Εγώ αγχώνομαι προσωπικά και έχω αγχωθεί πολύ πριν το σημερινό με τον Κατσίνοβιτς. Στο ραδιόφωνο που βγαίνω για ρεπορτάζ 2 φορές την ημέρα, μου λένε, γιατί είσαι απεσιόδοξος, πριν από 2 εβδομάδες ήσουν πιο αισιόδοξος, συνάδελφοι που μιλάμε. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Εντάξει, να μην το πω, τι να πω, ότι είναι όλα καλά, δεν είναι όλα καλά, τι να κάνουμε τώρα. Λάμπρος ζόρισε το πράγμα, χρειαζόμαστε πλέον στόπερ, 2 χαφ, ναι, φουνταριστό για βασικούς που θα μας ανεβάσουν επίπεδο, είναι ένα στόπερ, ένα χαφ και ένα εξτρέμ για 20-25 αγώνες τη χρονιά. Γνώμη για την νέα εμφάνιση και τη χορηγία του Νίκας, η εμφάνιση μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφη. Και διαφωνώ σε αυτό που λέτε με τις ρίγες, παιδιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει φορέσει και πριν 30-40 χρόνια εμφανίσεις με ρίγες. Για τη χορηγία του Νίκας, τι να πω, είναι μια εταιρεία του Ομίλου Θοδωρόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω να πω κάτι. Κάθε χορηγία, κάθε 1 ευρώ που μπαίνει στην ομάδα είναι καλοδεχούμενο. Ο Σταύρος λέει, άσχετα από βασικούς ή αναπληρωματικούς, γενικά θέλουμε 2 κεντρικούς αμυντικούς, 2 κεντρικά χαφ στο 8 και στο 10, 2 εξτρέμ, ένα εξτρέμ, ok, έναν επιθετικό. Σύνολο 6 παίκτες μίνιμουμ, χωρίς να αποχωρήσουν άλλοι. Πότε θα γίνουν οι μεταγραφές και ένα μήνα παίζουν προκριματικό, πότε θα έρθουν, πότε θα ενσωματωθούν. Αν μείνουμε εκτός conference, θα κράζουν όλοι Γιωβάνοβιτς που άρχισε να κάνει μεταγραφές και μετά θα χαθεί η χρονιά νωρίς, γράφει ο φίλος ο Σταύρος. Ο Γιάννης. Μια χαρά θα πάνε όλα. Εδώ πλακωθήκαμε γιατί δεν πλήρωσε ο Λαφούζο στη ρήτρα του Βιτάλ αμέσως μετά την assist στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Ιστερόγραφο δεν τον σώζει, τον είπε γέρο τον άνθρωπο. Όχι, βρε, σύντον, άμα είναι αυτό γέρο, είμαι και εγώ γέρο. Δεν τον είπα γέρο. Λέω, είσαι μεγάλο άνθρωπο. Εννοούσα, νομίζω ότι το λες για πλάκα Γιάννη μου, αλλά εντάξει, 8 χρόνια διαφορά έχουμε με τον κύριο Χατζόπουλο, δεν έχουμε παραπάνω. Με Σάμαρη τι γίνεται. Ο Σάμαρης είναι από τους παίκτες που έχουν προταθεί νομίζω στον Παναθηναϊκό. Έχει την ελευθερία του από τη Φορτούνα Σιτάρ, υπέγραψε μονοετή συνεργασία πέρσι. Δεν ξέρω αν τον θέλω. Δεν το ξέρω. Πόσα live πρέπει να γίνουν για να πάρω απάντηση για τον Αθανασακόπουλο. Διονύση Ερούμ, ξανακάνε μου το ερώτημα. Ή στείλ το μου inbox και θα σου απαντήσω. Τι με έχει ρωτήσει για τον Αθανασακόπουλο, Διονύση μου, έχουν περάσει πάρα πολλά μηνύματα που δεν το έχω διαβάσει και δεν τα έχω διαβάσει και απολογούμε γι' αυτό γιατί στην αρχή είχα ένα 15 λεπτό μονόλογο. Στη συνέχεια έρχονται, εμφανίζονται ένα εικοσάδα, προσπαθώ να απαντήσω τουλάχιστον τα 10 και τα άλλα 10 φεύγουν για να έρθουν άλλα. Συγγνώμη, στείλε μου inbox τι θέλει για τον Αθανασακόπουλο, ή ξαναστείλε μου και θα σου το απαντήσω. Βέλεθ 31, αν μπορώ δηλαδή. Βέλεθ 31 ετών, αν δεν τον πουλήσουν τώρα πότε, τουλάχιστον πήραμε και το κάτι της. Αντικειμενικά, Γιώργο, 800 χιλιάρικα για παίκτη του Παναθηναϊκού εκ των αρχηγών, βασικό στόπερ είναι λίγα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν είναι selling club, δεν είναι ομάδα που πουλάει. Είναι κάτι που πρέπει να το αποκτήσει ξανά. Ακόμα και επί Αλαφούζου έχουν γίνει καλύτερες κινήσεις. Είχε πάρει 2, κάτι εκατομμύρια για το Χάρη Μαυρία από τη Σάντερλαντ. Λάμπρο, καλησπέρα. Διάλυση η ομάδα δόνει το ίδιο και τώρα. Μάλλον τον κύριο Αλαφούζο τον πείραξε πολύ το κύπελο. Φάνηκε και από τι δηλώσει του άλλωστε. Εδώ είχα κάνει, μίλησα με profile analyst για τι δηλώσει του Αλαφούζου και το γεγονό ότι βρέθηκε τον είδαν έναν άνθρωπο φοβισμένο. Όχι εγώ, ο ειδικό. Και έχω όλη την ανάλυση. Φοβισμένο, που δεν ένιωθε άνετα, που ήθελε να φύγει από εκεί, που είχε θυμώσει κιόλα από τι συνεχεί ερωτήσει. Και έσπευσαν κάποιοι υπερασπιστέ του Αλαφούζου να μου την πούνε κιόλα.
Λοιπόν, ο Σάμαρης δεν είναι, φίλε μου Γιώργο Αγκουριδάκη, 35, είναι 33. Να έχουμε κουράγιο όλοι πράσινοι και όλοι να έχουμε υγεία, λέει ο Βασίλης. Λάμπρο, λες να πάρουμε Περέα. Άμα πάρουμε Περέα, τι να πω, ρε φίλε. Παίχτη δικό μας. Τέλος πάντων, όχι, δεν νομίζω. Καλησπέρα, Λάμπρο. Κάνω κριτική σε post σου που είσαι βαρδινογιανικός. Δικαίωμά σου όμως, αλλά σήμερα μιλάς σωστά. Εκεί που λες ότι χρειάζεται ένας τεχνικός διευθυντής, έχεις δίκιο. Δεν μπορεί όλα να τα κάνει ο Γιωβάνος. Καταρχήν, Άγγελε, δεν είσαι ο μοναδικός που μου κάνει κριτική μόνο και μόνο επειδή ήμουν υπέρ της διοίκησης Βαρδινογιάννη. Είμαι Παναθηναϊκός. Πάνω απ' όλα, όπως και εσύ. Εντάξει, το ξέρω ότι γι' αυτό οι περισσότεροι μου ασκείτε κριτική, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα για τον τεχνικό διευθυντή, ωραία, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να τα κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Άγγελε, είναι το φυσιολογικό, είναι το normal. Αλλά στην περίπτωση αφού ο προπονητής βολεύεται έτσι και δεν πιέζεται με τον προπονητή. Όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, το γήπεδο όμως θα μείνει για πάντα. Αλλάζει επίπεδο την ομάδα και η συνεισφορά σου, Λάμπρο, στο να μάθει ο κόσμος την αλήθεια και να ψηφίσει σωστά ήταν ανεκτίμητη. Και θα σε ευχαριστούμε για πάντα για αυτή σου τη συνεισφορά. Και ας περνάω από τη λεωφόρο δακρύοντας από νοσταλγία. Ο Τεό, φίλε μου, είναι ο γιος του Χάρη Γραμμού. Το μήνυμα που διάβασα. Μεγάλη μου τιμή να το λες εσύ αυτό. Ο γιος ενός εκ των ιστορικών παικτών μας. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν έκανα τίποτα. Εγώ, όπως ανεβάζουν κιόλας στο Twitter, ότι δεν έπεσα μέσα στις ημερομηνίες, δεν σκεφτιάχνουν καραγκάνι στο γήπεδο. Εγώ θεώρησα ότι αυτή ήταν μια καλή λύση, φίλε μου, Θοδωρή, για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να πάνε όλα καλά, να ολοκληρωθεί. Και πάντα όταν μου στέλνεις μήνυμα να ξέρεις ότι χαίρομαι πάρα πολύ, διότι ένας έτσι γιος, ένα συγγενικό πρόσωπο ενός παίκτη του Παναθηναϊκού μας βλέπει την εκπομπή και όχι επειδή συμφωνείς μαζί μου σε αρκετά θέματα, είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή. Ειδικά παίκτη εκείνης της ομάδας. Καλησπέρα, Λάμπρο. Εγώ αγαπάω την Πανάθα μας. Όποιο και να παίζει είναι παιχταράς. Μια ζωή γκρίνια ακόμα δεν άρχισε καλά οι μεταγραφές. Κοίταξε να δει, Μπιλ. Μην παίρναμε στο άλλο άκρο στήριξη και μόνο στήριξη κτλ. Κριτική θα κάνουμε. Σαφέστατα και θα κάνουμε κριτική. Δεν γίνεται να μας αρέσουν όλα και να ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα, σε μια νιρβάνα και να λέμε Α, τι ωραία που χάσαμε τον Κατσίνοβιτ. Α, τι ωραία που πουλήθηκε ο Βέλεφ. Α, τι ωραία που δεν πήραμε φράγκο από τον Χατζη Γιοβάνι. Αν έρθει αύριο μια πρόταση για τον Πρινιόλι και φύγει, αν έρθει αύριο μια πρόταση για τον Καρλίτο και φύγει, αν έρθει αύριο μια πρόταση για τον Χίψη και φύγει. Μπορεί να σου έρθει πρόταση για τον Αϊτόρ. Γιατί δεν μπορεί να σου έρθει πρόταση από την Ολλανδία για τον Αϊτόρ μετά τη χρονιά που έκανε. Τι θα κάνει εκεί. Άμα πελαγώνει στην υπόθεση Βέλεφ, όπου αν από τα 800 που πήρε και τα 300, ένα 100, πει θα πάρω στόπερ καλύτερο του Σέγκεφελ. Στοπ. Θα του δώσω όσα λεφτά πήρα από τον Βέλεφ και εξοικονόμησα ταυτόχρονα. Στοπ. Θα του δώσω 550 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο. Στοπ. Ξέρετε τι στόπερ έρχεται. Καλύτερος από το Σέγκεφελ. Καλύτερος από το Σέγκεφελ. Όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός πελαγώνει ως οργανισμός, δεν λέω για την ΠΑΕ, έχει τον δικό του τρόπο και δεν με νοιάζει κιόλας. Λέω για την περιραίουσα ατμόσφαιρα, για τον οργανισμό που τον αποτελούμε εμείς, εσείς, όλοι. Και πελαγώνει για το Βέλεφ, άμα σου έρθει αύριο πρόταση για τον Αϊτόρ, τι θα κάνεις. Ποιος θα διαπραγματευτεί. Κατάλαβες τι εννοώ, Μπίλι μου. Τζόρτζ, για τη χορηγία Νίκα, το απάντησα το μήνυμα. Φρέσκα κουνούρια, λέει ο Άγγελο. Λάμπρο, υπάρχει σκέψη για Τάσο Δόνη στον Παναθηναϊκό και πόσε πιθανότητε δίνει να απασχολεί. Τι σχέσει υπάρχουν μεταξύ Αλαφούζου και οικογένεια Δόνη, αυτό δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι ο Τάσο Δόνη υπήρχε μια πιθανότητα να έρθει πέρσι το καλοκαίρι και ο προπονητή δεν το θεώρησε προτεραιότητα. Αυτό. Οπότε για φέτο το θεωρώ δύσκολο. Τώρα για τι σχέσει Αλαφούζου Δόνη δεν έχω ιδέα. Γεια σου φίλε μου Μάρκο. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Στο φίλο μου τον Μάρκο, τον Πετράκη. Αρχίδια ομάδα φέτος, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, λέει ο Άρης, ενώ είχαν ταιριάξει, σκορπάνε, δεν γίνεται ομάδα έτσι, ενώ χρειάζονταν τώρα τρία, τώρα βράστα, έχουμε κουρμπέλια γέλια. Άρη μου, είσαι λίγο θυμωμένος. Εάν είσαστε εσείς μεγάλοι στα 42-43, εμείς που φτάνουμε στα 60, τι είμαστε, είσαστε όριμοι πάνω μου. Έλα, μια χαρά, μικρός είσαι. Λοιπόν, έχει 2 μήνες ακόμα για μεταγραφές, είναι πολύ νωρίς. Εμπιστοσύνη στον Άρχοντα Γιοβάνοβιτς και τα καλύτερα έρχονται. Γούρι και Συρίγες, πάντα με ρίγες παίρνουμε τρόπαια, λέει ο Μάκης.
Δεν χρειάζεται άγχος, εμπιστοσύνη στον Ιβάν. Χαίρομαι πάντως πολύ που είστε ψύχρεμοι και παίρνω κουράγιο από εσάς, όπως από τον φίλο τον Χρήστο, γιατί εγώ είναι αλήθεια από την πρόταση Βέλεθ και μετά. Για Βέλεθ τα βλέπω λίγο σκούρα τα πράγματα. Προσπαθώ όμως να τα κρατήσω για μένα και να μην επηρεάσω κανέναν. Γι' αυτό και εκείνη την ώρα με τον Κατσίνοβιτς ανέβασα μόνο την είδηση και μου στέλνει ο φίλος μου ο Πέτρος από κάτω, γιατί δεν σχολιάζεις. Του λέω μόλις ηρεμήσω. Θα κάνω κάποιο live, ας πούμε, αργότερα. Και όταν ηρέμησα, εντάξει, κάναμε το live για να τα πούμε. Γιατί γίνονται όλα ρε παιδιά, ο πρώτος ή ο τελευταίος παίκτης είναι που χάνεται από διπλή διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι να γίνουν αντικαταστάσεις. Να φέρει κόσμο και θα πάνε όλα καλά και με τη δική μας στήριξη. Γεια σου Άρη μου. Πάντα to the point και πάντα ψύχρεμος και το χαίρομαι αυτό σε σένα. Υπάρχει περίπτωση για κοινό επενδυτικό πλάνο σε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Άρετό μου. Όχι. Υπάρχει κάτι άλλο όμως. Κοινή επένδυση σε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Σε άλλο live. Τόμ, κάτι. Στείλε μου inbox τι έχεις ακούσει, για να σου πω εγώ τι γνωρίζω και να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Έτσι, γιατί με ψιλοκόλλησες τώρα, αλλά κοινή επένδυση σε ΠΑΕ-ΚΑΕ, όχι. Άλλο πράγμα μπορεί να γίνει. Εμένα μου θυμίζει κυράστα ο Γιωβάνοβιτς, μεταγραφής ιδίως καλοκαίρι 99, κόπηκε το μήνυμα του Μάκη. Ο φίλος μου ο Γιώργος Ολιάπης παίζει Λάμπρο Παναθηναϊκός, από ποια θέση ξεκινάει του χρόνου στο πρωτάθλημα, είναι πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη ή όχι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός Γιώργο μου τερμάτισε πέμπτος στο φετινό πρωτάθλημα, το έχουμε πει αυτό. Πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα τερματίσει πέμπτος, θα τερματίσει σε καλύτερη θέση. Ο Αλέξανδρος λέει, ο μόνος δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού ανεξάρτητος. Συνέχισε έτσι, βαρεθήκαμε με τους. Τέλος πάντων, Αλέξανδρε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, τους χαρακτηρισμούς. Η δημοπράτηση για το γήπεδο. Να απαντήσω. Βαγγέλη, πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί το 22. Γιατί δεν αναφέρεις που μου είπε ένας φίλος νωρίτερα, αν πρόλαβα να δω καλά, γιατί τα μηνύματα φεύγαν έτσι γρήγορα. Γιατί δεν αναφέρεις πλέον τίποτα για το γήπεδο. Για το γήπεδο θα αναφέρω όταν υπάρχει εξέλιξη. Εδώ ξεκίνησαν οι απαλωτριώσεις με κάποιες εκτάσεις που έπρεπε να αγοραστούν από το Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε, γιατί θέλει να κάνει και άλλα πράγματα, τα οποία θα τα δείτε πλέον. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να στεκόμαστε πλέον στα γεγονότα σημεία αναφοράς. Και βγήκαν ορισμένοι, δυστυχώς, και διαμαρτύρονται και λένε, μα τώρα αγοράζει οικόπεδα ο Δήμος για να κάνει τη διπλή ανάπλαση, περίμενε πρώτα την ψήφο μας για να το κάνει. Αν αυτά, φίλοι μου, καλοί, που δεν είστε φίλοι μου και δεν πρόκειται να γίνετε ποτέ, σε εισαγωγικά φίλοι μου, τα έκανε πριν ο Δήμος, θα βγαίνατε να λέγατε ότι δεν υπολογίζουν την ψήφο μας, το γήπεδο θα προχωρήσει ό,τι και να γίνει. Υπονομεύουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Λέω ότι τώρα λέτε αυτό. Έχετε αντίλογο στη μία πλευρά, αντίλογο και από την άλλη. Να ξέρετε, δεν θα συνεχιστεί αυτό και όπως το έχουμε καταστρέψει αυτό. Την επιχειρηματολογία αυτή της πειθίας, τα ίξις αφήξεις, τα έχουμε καταστρέψει, τα έχουμε διαλύσει. Ξέρει ο κόσμος πλέον. Αν γίνονταν αυτές οι απαλωτριώσεις πριν τη Γενική Συνέλευση, θα λέγατε ότι δεν μας υπολογίζουν, παιδιά. Είναι εικονική η Γενική Συνέλευση, όπως επιχειρήσατε να την κάνετε. Είναι εικονική η Γενική Συνέλευση. Είναι προαποφασισμένα να γίνει το γήπεδο, όπως λέγατε. Τότε κάποιοι λίγοι που έχετε μείνει και χαϊδεύεστε μεταξύ σας. Τώρα που γίνονται οι απαλωτριώσεις, δεν ανήκει το οικόπεδο στο Δήμο. Οκ, okay, δεν ανήκει το οικόπεδο στο Δήμο. Εγώ τι να βγω να σχολιάσω λοιπόν. Δεν σχολιάζω τίποτα και περιμένω να μιλήσουν τα γεγονότα. Έτσι κι αλλιώς, ειδικά εγώ για τα συγκεκριμένα γεγονότα, θα κρυθώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ είπα στο συγκεκριμένο κομμάτι, εδώ το συνδέουν σήμερα, λέει θέλουμε και γήπεδο, φεύγει ο Γκατσίνοβιτς. Τι σχέση έχει ρε, το γήπεδο με τον Γκατσίνοβιτς. Τι σχέση έχει. Η σύγκριση Γκατσίνοβιτς γηπέδου πρέπει να είσαι. Έχεις κάποιο θέμα για να την κάνεις. Τέλος πάντων, δεν θα τους αφιερώσω άλλο χρόνο. Δώσε μας λίγο ρεπορτάζ για μεταγραφές, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Του Βέλεθ έχει τελειώσει. Πηγαίνει εκεί. Πηγαίνει στην ΑΛΦΑΤΕΧ. Μετά το δημοσίευμα του Κίκερ και η ΑΕΚ παραδέχθηκε ότι είναι πολύ κοντά στην προσθήκη του Γκατσίνοβιτς. Στη συνέχεια, οι υποθέσεις του Ροντρίγκο Μπλάνκο. Η Ατλέτικο Μινέιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα με τα λεφτά που δίνει, κυρίως στον ατζέντη του, στον Ουριέλ Πέρες για πριν υπογραφής. Πολλά λεφτά. Ξεπερνάει το συνολικό κόστος για την Μινέιρο θα είναι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με συμβόλαια παίκτη, υπογραφές συμβολέων κτλ. Ο παίκτης θέλει να παίξει Ευρώπη.
Δεν ξέρω κάποια άλλη πρόταση από Ευρώπη. Και είναι καλό παίκτη και στέκομαι πολύ στον μπλάνκο, γιατί για μένα μπορεί να παίξει και 6. Πολλά πνευμόνια. Παίζει 8-10, παίζει δεξιό, εξτρέμ και μπορεί να παίξει και 6. Άμα έρθει αυτό ο παίκτη, θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Το πιστεύω. Μόλι πάρει το χρόνο του όπω όλη η Αργεντίνη. Για Μάγκνουσον, για Γκουστάβο, για Νατέλ που έχουν ακουστεί, δεν γνωρίζω κάτι. Σίγουρα νομίζω ότι μέχρι την Αυστρία, μέχρι τις 5 Ιουλίου, θα έχει έρθει ένας μέσος. Δύσκολο να έχει έρθει μέχρι τότε στόπερ, το κρατάμε όμως. Δεν αποκλείω λόγω του προβλήματος του αριθμητικού που υπάρχει, για να στα πω τώρα επιγραμματικά, να πάω και σε κάποια άλλα μηνύματα, να γίνει μια επαναπροσέγγιση με τον Βιαθάνης, ο οποίος έχει την ενόχληση από την Πούμας, αλλά περιμένει ακόμα τον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό να κάνει μια επαναπροσέγγιση ο Παναθηναϊκός στο Βιαθάνης, που ξέρει την ομάδα και έστω με λιγότερα χρήματα πιστεύω θα βοηθήσει. Η διοίκηση του Εραστέχνη θα κάνει κάτι για να διώξει από μέλη του Παναθηναϊκού αυτούς τους που έκαναν μήνυση για να αργήσουν το γήπεδο και κινήθηκαν ενάντια στην ίδια τους την ομάδα. Δεν ξέρω, Σταύρο μου. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση πάντως. Ρε παιδιά, ο Γιωβάνοβιτς δεν θέλει τεχνικό διευθυντή, λέει ο Μάικλ, καίει, γιατί παίρνει ο ίδιος τα μπόνους μεταγραφής που δίνουν οι μάνατζερ στους τεχνικούς διευθυντές. Αν φέρνει καλούς παίκτες, δεν με νοιάζει, εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ το διάβασα το μήνυμα Μάικλ, αλλά δεν το ξέρω. Η υπόθεση Γκατσίνοβιτς φαινόταν τελειωμένη. Το πρόβλημα είναι ότι πάει ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μείνει ο Βίγια γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Το καλοκαίρι θα φτιάξουν καθίσματα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, π.χ. πράσινα. Γενικότερα νομίζω ότι θα αρχίσουν εργασίες, Γιώργο, στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν όλες αυτό το καλοκαίρι, αλλά κάποια πράγματα θα γίνουν. Φίλε, λέει ο Φώτης, όσο υπάρχει Αλαφούζος, δεν πρόκειται να δούμε την Πανάθα πρωταθλητή. Καλησπέρα, Λάμπρο, λέει ο Δημήτρης. Θέλουμε 8 παίκτες, ένα φορβαρβάτο, 3 χαφ, 2 στόπερ και 2 εξτρέμι, 4 στους 8 ενδεκαδάτη. Υποτίθεται ότι θα αυξανόταν το μπάτζετ. Αυτό ποιο το είπε? Πάλι άλλοι το είπαν και πρέπει πάλι να απαντήσω εγώ, ρε Μίτσο. Αλλά ούτε χρήμα πέφτει ούτε προγραμματισμό υπάρχει. Επίσης, γιατί τρώμε ένα μήνα με κάθε παίκτη, βλέπε μπλάνκο και στο τέλος δεν τον παίρνουμε, αλλά ούτε backup έχουμε. Ο Παναθηναϊκός, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει αφιερώσει ένα μήνα στον μπλάνκο. Κοιτάζει και άλλες υποθέσεις. Στον μπλάνκο έχει αφιερώσει κάποιες συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει. Δεν έχει αφιερώσει όλο του το είναι. Επίσης, για αύξηση budget, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια ενημέρωση και αν μετέφερα κάτι θα ήταν. Διάβασα εκεί ότι θα αυξηθεί το budget. Εγώ περισσότερο και στο ραδιόφωνο και εδώ είπα ότι budget το οποίο άδειασε Μαουρίσιο, τώρα Βέλεθ, Διαφάνειες, επειδή είναι εκτός ομάδας αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι ο Βέλεθ δεν έχει πάει στο Πήλιο. Έμεινε εδώ για τα διαδικαστικά και να φύγει για Σαουδική Αραβία. Άσχετο. Έλεγα λοιπόν ότι για το budget, ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν σε παίκτες που θα έρθουν. Αυτό είναι το μοναδικό που έχω πει για το budget. Καλησπέρα, Λάμπρο, λέει ο Κώστας. Ο Βίγια και ο Χατζηγιοβάνης δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουν μετά τις μπουνιές πέρσι. Κατά τη γνώμη μου, σωστή απόφαση. Οκ. Okay. Σε 9 ημέρες ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και η ομάδα είναι γυμνή σε πολλές θέσεις. Εμπιστοσύνη στον Ιβάν έχουμε, στον Αλαφούζο δεν έχουμε, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, περιμένουμε μεταγραφές από ποδόσφαιρο, περιμένουμε ανακοινώσεις για προπονητή και μεταγραφές στο μπάσκετ. Μας έχουν μπει την ψυχολογία για ένα ακόμα καλοκαίρι. Υπομονή στα μάτια μου. Υπομονή. Γεια σου, Γιάννη μου. Πίστη στο Γιωβάνοβιτ. Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν υπάρχει και λόγο. Καταλαβαίνει εσύ. Στο φίλο μου, το Γιάννη το λέω. Πίστη στο Γιωβάνοβιτ θα βρει τι λύσει. Είδαμε και του μεγάλου τεχνικού διευθυντέ που είχαμε παλιότερα. Μάριε, για να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω κάποιο φετίχ με τεχνικού διευθυντέ. Έναν άνθρωπο, ρε παιδιά. Έναν άνθρωπο να του κάνει τα τηλέφωνα. Και να μιλάει αυτό. Εμπιστοσύνη στον coach 100%. Να κάνουμε μια σούμα και ποιοι έρχονται και ποιοι φεύγουν, λέει ο φίλος ο Άγγελος. Να κάνουμε αυτή τη σούμα. Απλά δώσε μου ένα λεπτό μόνο για να μην ξεχάσω κάποιον. Να ανοίξω λίγο το αρχείο μου και να κλείσουμε με αυτό. Τα υπόλοιπα μηνυματάκια θα τα διαβάσω και ό,τι υπάρχει θα σας απαντήσω, αν και νομίζω ότι δώσαμε αρκετές απαντήσεις. Να κάνουμε αυτή τη χάρη στον Άγγελο, δώστε μου το στικάκι το έχω εδώ, οπότε να κοιτάξω λίγο, για να μην ξεχάσω κάποιον δηλαδή. Θα φύγει ο Βέλεθ, θα φύγει ο Γκατσίνοβιτς, θα φύγει ο Τάσος, ο Βιαφάνιας είναι εκτός συμβολίου αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει ο Λοντίγκιν, έχει έρθει ο Γκάνεα, έχει επεκτείνει ο Σάντσες και ο Χουάνκαρ. Σίγουρα, όπως είπα νωρίτερα, θα δούμε και κάποια παιδιά από τον Παναθηναϊκό Β και την ΚΑΠΑ 19 να
να παίρνουν ρόλο στην προετοιμασία ο Φρόκου που είναι ένας πολύ καλός χαφ, ο Μπιλάλ που είναι ένας πολύ καλός επιθετικός και ο Κρυπαράκος. Έτσι. Τώρα, στους υπόλοιπους, έχει φύγει ο Μαουρίσιο, τον είπα, έχει φύγει ο Ούφε Μπέκ, ο Αγιούμπ θα δοκιμαστεί στη Φορτούνα Σιτάρ. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάποιον. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να απαντήσω, πέρασε η μία ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή και την όμορφη συντροφιά. Από τα 400 σχόλια νομίζω ότι απαντήσαμε περίπου τα 100-150. Εντάξει, θα μπορούσαμε και λίγο παραπάνω, αλλά θέλαμε και ανάλυση ορισμένες απαντήσεις. Εύχομαι να είμαστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια Κυριακής, να τα ξαναπούμε σύντομα. Και υπομονή και ψυχραιμία. Υπομονή και ψυχραιμία, φίλοι μου. Σας φιλώ. Γεια σας.